κουβέντα μόνο να πω, γιατί δεν θέλω να μιλάμε για τον κλάδο μας, Μάκη. Ο Κώστας Ντελέζος, ο συνάδελφος από τα Νέα, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ, έτσι, που είναι η Ομοσπονδία Καπέλ όλων μας, δηλαδή. Λέει, μην ακούμε, λέει, ανακρίβειες, τα ταμεία των δημοσιογράφων δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Και εγώ το είπα και δεν είπε. Είπε ότι παίρνουν δανεισμό από το ΙΚΑ. Ιδίως των μηχανικών και των γιατρών, από άποψη ρευστότητας, είχαν πρόβλημα. Και δανειστήκαν από εκεί. Δεν είπε πάντως ότι παίρνει, γιατί ρώτησα εγώ δύο φορές και δεν είπε ότι παίρνει χρηματοδότηση, γιατί δεν παίρνει κάτι χρηματοδότηση. Είναι προφανές αυτό. Δεν παίρνει, δεν έχει κοινωνικό πόρο το Ταμείο των Γιατρών. Ναι, καλά, εγώ τώρα μιλάω για το δικό μας. Να μην πάμε στα δικά μας. Το δημοσιογράφο έχει κοινωνικό πόρο. Το αγγελιώσουμε έχει, το οποίο όμως αφορά τους ιδιοκτήτες, δεν αφορά τους εμάς. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κόκαλη. Ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν συναισθανθεί την δυσκολία της κατάσταση. 14 Αυγούστου. Καλό είναι αυτό. 14 Αυγούστου. Τι γελάτε. Τα περισσότερα κόμματα ψηφίσαν μια συμφωνία. Στην οποία συμφωνία. Απλώς για να μην πάει η χώρα στα βράχια. Προέβλεπε. Δεν δεσμεύονται. Προέβλεπε τα περισσότερα. Αν όχι όλα. Θα δεχτώ τα περισσότερα. Δηλαδή προέβλεπε η λένε... συμφωνία αυτό ότι θα πάει το ασφαλιστικό 38% επί των εισοδημάτων. Το γράφει αυτό στη συμφωνία. Όχι, αυτό δεν το γράφει. Θα φτάσω και στο ασφαλιστικό, κύριε Κέλλα. Θα φτάσω. Έτσι. Προέβλεπε άλλα πράγματα. Προέβλεπε. Δηλαδή. Πάρα πολλά από αυτά τα οποία και ψηφίσαμε και δεν τα ψηφίσατε. Το να λέτε ότι δεν τα ψηφίζω είναι ανεύθυνη εθνικά στάση. Ο Πρωθυπουργός τι έκανε. Έκανε σύσκεψη αρχηγών για το ασφαλιστικό. Τον κατηγόρησαν για το ασφαλιστικό. Υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τον κατηγόρησαν ότι το κάνει για επικοινωνιακούς λόγους. Προημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το ασφαλιστικό. Έχει πάει ο κύριος Πλαγιωτάκης και ουσιαστικά δεν είπε τίποτα, κύριε Κέλλα. Δεν είπε τίποτα. Άρα λοιπόν τι, επειδή στη Βουλή. Στη Νέα Δημοκρατία. Στη Βουλή. Αν δεν πήγαινε στη σύσκεψη, θα λέγατε ότι αρνούμαστε το διάλογο. Έχω το λόγο, κύριε Ξενάκη. Ναι, τον έχετε και ζητώ συγγνώμη. Εγώ έπρεπε να διακόψω, κύριε Κέλλα. Αφήστε να το ευχαριστώ. Εντάξει, αφού είναι ζωηρό ο διάλογο. Να πει μια πρόταση. Να ολοκληρώσω μια πρόταση και μετά. Αλλά όταν μιλάω εγώ, γίνεται διάλογο. Όταν μιλάνε οι άλλοι, να μην γίνεται. Προημερησία. Βεβαίω, κύριε Κεφίλο, και παραμένει. Έτσι έχει αξία. Προημερησία συζήτηση στη Βουλή για το ασφαλιστικό. Ποιε είναι οι προτάσει σα, το είπαμε πριν. Καμία πρόταση. Και αυτή η κυβέρνηση είπε ότι θέλει να λύσει το ασφαλιστικό χωρίς να έχει να απολογηθεί σε κανέναν για τη ληστεία που έχει γίνει στο ασφαλιστικό. Και με βασικό άξονα να μην μειωθεί καμία σύνταξη, ακούμε τις προτάσεις των κομμάτων. Θα μου πείτε είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, ναι. Για κάποια εισοδήματα, ναι, είναι δύσκολο. Όπως είπε και ο κ. Σαντορινιός, είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλοι. Αυτό ας το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Είναι δυνατόν. Αυτή η κυβέρνηση δεν ευθύνεται ούτε τόσο για την κατάργηση του ασφαλιστικού. Πρέπει όμως να το λύσει. Να σβήσει τη φωτιά που άναψαν άλλοι. Ποιες είναι οι προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Να το αποσύρει. Να απαντήσω. Ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης. Συγκεκριμένη υπάρχει για το ασφαλιστικό, κοστολογημένη και με αναλογιστική μελέτη. Αναλογιστική μελέτη, κύριε Κέλλα, θα υπάρξει στο νομοσχέδιο που θα κατητεθεί. Πρόταση αυτό ήταν υπάρχει. Ένα προσχέδιο. Άρα δεν υπάρχει. Αυτή πρόταση. Η καραμέλα με την αναλογιστική μελέτη. Καραμέλα. Όχι, όχι πλέον. Δεν είναι καραμέλα. Η αναλογιστική μελέτη συνοδεύει το νομοσχέδιο. Αν μπει το ΣΥΡΙΖΑ, αποσύρω, δεν κάνω τίποτε. Περπατάει το ασφαλιστικό. Έτσι. Άλλο ρωτάω. Όχι, μια στιγμή αυτό το κύριο. Αποσύρω το κέριο είναι. Ότι το παίρνει πίσω. Ναι, το παίρνει υπάρχει πίσω. Συγκεκριμένη πρόταση. Όχι, μα ποιο να παίρνει πίσω, δεν έχει καταθέσει τίποτα. Όχι, γιατί δεν καταθέτε εσείς δική σα. Εμεί θα καταθέσουμε αντιπολίτευση. Ασφαλώ, για την πολίτευση. Δηλαδή, κύριε Κέλλα, συγγνώμη, δεν καταθέσαμε τίποτα, αλλά ζητάτε και αναλογιστική μελέτη. Οι εκλογέ γίναν το Σεπτέμβριο και πήρε 36% ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κουρή, πολύ ορθά το εντοπίσατε. Εμεί παίρνουμε πίσω το προσχέδιο. Διαφωνώ με αυτό. Διαφωνώ γιατί αντί να κόψει εκεί, μπορεί να κόψει αλλού. Προτείνω. Μα δεν έχει προτείνει συγκεκριμένο πράγμα, γενικώ και ορίζω μιλάω. Όχι, μια στιγμή σε όλα αποφύγετε να πείτε συγκεκριμένα, σαν κόμμα, δηλαδή, δεν λέω σαν γέλα, ηγεσία. Δηλαδή όταν θα φέρει συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεν θα πούμε σαν κόμμα. Όχι, γιατί δηλαδή, δεν το προλάβετε, εφόσον έχει τεθεί συζήτηση. Γιατί δεν καταθέτε εσεί αμέσω τίποτα. Γιατί σε αυτό λέμε πάρε το πίσω. Γιατί σε όλα μέσα. Βεβαίω. Το λένε και αγρότε όλοι. Μα δεν μπορεί να παίρνει από του ελεύθερου επαγγελματίε το 80%. Καταθέστε εσεί. Μα τι να καταθέσετε. Σε αυτό το πράγμα μην πάει τόσο 80%. Όχι, μια στιγμή. Όχι, μην κρυβόμαστε. Μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλο. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοβουλία. Όχι, μην κρυβόμαστε. Μια στιγμή, για να είμαστε ειλικρινεί. Τα 50 χρόνια ποιοι κυβέρνησαν και φέρνουν το ασφαλιστικό εδώ. Ποιοι το κυβέρνησαν.
τι έφεραν το, από το 1974 και εδώ. Ποιοι κυβέρνησαν και έφεραν το ασφαλιστικό. Εμείς... Δύο κόμματα κυβέρνησαν. Σαφώς δύο κόμματα. Επομένως δεν έχουν ευθύνη. Και τα κόμματα αυτά. Δεν έχουν ευθύνη. Και το κόμμα αυτό. Εάν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ήμουν εγώ τη Συμπροσύλλα, τα αποσύρω όλα. Δεν έχουν λεφτά να πληρωθούν. Και τώρα, το κόμμα που κυβερνάει σήμερα. Φώναζε και άλλες αυξήσεις. Άλλο το δικό δεν ήταν κυβέρνηση όμως. Αν δεν ήταν κυβέρνηση. Δεν συμμετείχε στην πολιτική ζωή του τόπου. Και τότε τώρα τι κάνετε εσείς. Τα ίδια κάνετε. Εμείς περιμένουμε. Τα ίδια κάνετε τώρα. Εμείς περιμένουμε να κατατεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το ίδιο κάνετε κύριε Γελά. Όταν θα κατατεθεί το νομοσχέδιο. Όταν το καταθέσουμε. Γιατί δεν είναι πιο εύκολο να πείτε ότι θα στείλει το κάθε κόμμα. Να γίνουν κάποιες σκέψεις, να δούμε πού θα μπορούμε γιατί να βρούμε κανένα... για τις επόμενες γενιές. Γιατί κάλεσε κανέναν για... κύριο Τσίπρα να συζητήσουμε. Να κάνουμε μια πρόταση. Πώς θα σας έφερε συγκεκριμένο σχέδιο. Σαν τα μικρά παιδιά κάνουμε τώρα. Όχι. Στο προσχέδιο πήρε απάντηση. Όταν κάποιος συνέβη να δουλεύει και να μην πάρει σύνταξη στο τέλος μετά 30 χρόνια. Δεν θα σας τα μας τη ζωή. Αυτό γίνεται από το 20 Ιανουαρίου του 2015 και μετά. Σας γιατί μια στιγμή. Πιο πριν δεν υπήρχαν τίποτα συζητήσεις, δεν ψηφίστηκαν νομοσχέδια. Τι πήρε. Δεν έγιναν νομοσχέδια. Για το ασφαλιστικό, για το συνοδοτικό, το έσωσε. Το έσωσε. Εγώ ξέρω ότι έγινε μια δημοσιονομική προσαρμογή και το Δεκέμβριο. Μα σώθηκε δηλαδή το ασφαλιστικό. Όχι, δεν σώθηκε. Αλλά σαν να λάβουν την ευθύνη να το καταθέσουν. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Μπελιώτη, με συγχωρείτε. Δεν πρέπει να λάβουν την ευθύνη. Ούτε συγγνώμη. Μην βγάζουμε τη ευθύνη μετά από ένα χρόνο πάλι να ξαναπαίρνουμε άλλα μέτρα για το ασφαλιστικό. Λένε πολύ ότι και μετά με το επόμενο και άλλα μέτρα δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμή αυτών των εισφορών σε καμία περίπτωση. Πάμε ανάποδα. Υπάρχουν άλλε πηγέ. Πάμε αλλά να πούμε ότι πάμε. Να φέρουν επενδύσεις, να μειωθεί η ενεργία, να αυξηθεί. Επενδύσεις, πατάσσερα μα πριν. Μα δεν τις κλείνουμε κάθε μέρα. Μα αυτό πάμε. Μα κάθε μέρα τις κλείνουμε. Κάθε μέρα τις κλείνουμε. Οι επενδύσεις θα αποδώσουν και άλλα με τα 10 χρόνια μέχρι να φτιαχτεί. Δεν θα αποδώσουν μακριά. Όχι, δεν θα αποδώσουν. Οι σκουριές δουλεύουν και τις κλείσαμε. Όχι, 5.000. Ένα παράδειγμα. Μην ξαναβάλλετε το θέμα του σκουριού. Γιατί να μην το ξαναβάλλετε. Πόσες επιχειρήσεις κλείσανε και άλλα. Πόσες επιχειρήσεις κλείσανε επί των ημερών σας. 600.000 με μικρομεσαίες. Και συνεχίζουν να κλείνουν όμως. Πόσα, τα ασφαλιστικά ταμεία πόσα τα χάσανε. Αλλά το Δεκέμβριο του 2014, αν ρωτήσετε οποιονδήποτε ρωτήσετε στην αγορά, θα σας πει ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Το ασφαλιστικό πήγαινε καλά. Όχι, εντάξει, επιχειρήσεις. Θα σας πει ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί και έχει αρχίσει να βελτιώνεται. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ο κύριος Αμπελιώτης μπορεί να απαντήσει αυτό. Ο κύριος Αμπελιώτης μπορεί να απαντήσει. Ξαναλέω ότι θα μπορούσε επίσης κάποιος να πει ότι αν είχε εικόνα του κακού ασφαλιστικού που δημιούργησαν όλες αυτές τις κυβερνήσεις και έχει δίκιο Μάκης αυτό, αυτές το δημιούργησαν, το δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, όχι μισό λεπτάκι. Άμα έχει εικόνα του τι κόλλασε η επικρατήση του ασφαλιστικού, δεν υπόσχεσαι 13η σύνταξη στου 1.750 ευρώ. Διότι ενσυνείδητα ξέρει ότι δεν λε την αλήθεια. Αλλά ποιο τον κατέστρεψε όμω. Την αλήθεια. Εδώ υποσχέθηκε. Εσύ δούλευε μέσα. Το δούλευε. Ξαναλέω ότι όταν έχει πλήρη εικόνα αυτού που συμβαίνει, δεν υπόσχεσαι 750 σύνταξη που δεν μπορεί να τη δώσει. Εκείνο που υπόσχεσαι φταίει ή αυτό που άμα ξέρει την εικόνα, δεν φταίει. Αν υπόσχεται κάτι, κύριε Κέλλα, συγγνώμη, συγγνώμη, εμένα ρωτήσω. Τα Ζάπια δεν υποσχόταν τα Ζάπια. Και τον τιμώρησαν για τα Ζάπια, τον στείλαν στο 19%. Τον τιμώρησαν. Δεν υπόσχεσαι όταν ξέρει ότι είναι κατεστραμμένο το ασφαλιστικό. Δεν υπόσχεσαι. Εκείνο που υπόσχεται φταίει. Αλλά και εκείνο που ψεύτηκε και πλήρωσε ο κύριο Σαμά ότι υποσχόταν. Το πλήρωσε. Οπότε δεν έκατσε. Δεν έγινε πρωθυπουργό. Δεν το αντάλλαξε. Και μετά έφυγε. Δεν το αντάλλαξε. Έκατσε. Τόσο θα κάτσει. Πώ θα κάτσει. Με το ψέμα έχασε. Με το ψέμα έχασε. Πόσα χρόνια θα το δούμε. Με το ψέμα έχασε. Αλλά ψηφίσετε. Γιατί διακόψαμε τον κύριο Αμπελιώτη. Θα ξαναγυρίσουμε αμέσως. Ας πω σαν πάντως ο κύριος Αμπελιώτης. Λοιπόν, ένα. Αναλογιστικές μελέτες είναι προφανές ότι υπάρχουν και αυτή τη στιγμή με κάθε αλλαγή πρότασης αλλάζουν και οι αναλογιστικές μελέτες. Είναι ξεκάθαρο. Όταν κάνεις μια πρόταση, αλλάζουν και οι αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες πηγαίνουν προς τους θεσμούς και είναι αυτή τη στιγμή σε φάση διαπραγμάτευσης. Επομένως, δεν μπορούμε να έρθει η τελική αναλογιστική μελέτη της πρότασης, αν δεν ξεκαθαριστεί το νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει συγκεκριμένα πράγματα. Επ' αυτού θα πρέπει να τοποθετηθούν και οι κοινωνικοί φορείς και οι πολιτικές δυνάμεις. Αυτό περιμένουμε. Αλλά δεν θα περιμένουμε αιώνια. Αν δεν υπάρξουν προτάσεις, θα συνεχίσουμε με αυτά που θέλουμε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι το ασφαλιστικό πρέπει να λυθεί ανεξάρτητα αν υπάρχει συμφωνία ή όχι. Διαλύθηκε με το PSI, διαλύθηκε με τις πολιτικές που ασκήθηκαν, διαλύθηκε με τα θαλασσοδάνεια, διαλύθηκε με το χρηματιστήριο. Και αυτά δεν τα κάναμε εμείς. Τα έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι προφανέστατα. Νομίζω αυτό που είπατε αυτονόητα. Κύριε Μπελιώτη, πάμε σε εσάς για να κλείσουμε κιόλας. Υπάρχει διέξοδος. Διέξοδος υπάρχει όταν
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες και τις διαδικασίες, η επιχειρηματικότητα, μόλις το δει αυτό, αμέσως η πίεση αυτή τη στιγμή που έχει γίνει στην αγορά, η αγορά είναι ως ελαττήριο. Δηλαδή, αν δει προοπτική, αν δει κίνητρα, αν δει αντί για αύξηση μείωση κάποιων συντελεστών, αν δει επενδύσεις, ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, επιστροφή των φόρων που έχουν απέτηση επιχειρήσεις από ΦΠΑ, όλα αυτά, αν δούμε μια τέτοια προοπτική, θα δείτε ότι και επενδύσεις θα γίνουν και αμέσως σε λίγο σύντομο χρονικό διάστημα, αν αρχίσουν και αυξάνονται λίγο οι θέσεις εργασίας, θα δείτε ότι και τα χρήματα που είναι στα μπαούλα θα αρχίσουν να βγαίνουν και θα είναι, αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δημιουργεί μακάρι, το ένα μακάρι, το άλλο. Μακάρι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πολύ δύσκολο για τη χώρα μας. Η χώρα μας δεν είναι σαν τις άλλες χώρες. Δεν είναι Αλβανία, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανένα. Δεν είναι Βουλγαρία. Έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο Έλληνας είναι επιχειρηματίας από τη φύση του. Αν του δώσεις κίνητρα, θα κάνει θαύματα σε αυτό. Αν κλείσει αξιολόγηση όπως θέλει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος Μαρτίου που λέμε και από Απρίλιο και μετά, αυτά τα σημάδια, τα λίγο πιο αισιόδοξα, μπορούμε να τα αρχίσουμε να τα βλέπουμε το επόμενο διάστημα. Εάν η κυβέρνηση έχει προοπτική να αναδείξει και να δώσει κίνητρα στην επιχειρηματικότητα, αν όμως σκέφτεται ότι πιέζοντας και φορολογώντας θα εισπράξουμε έσοδα, έχει κάνει λάθος. Λοιπόν, τελεία εδώ, παρακαλώ κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Έτσι και τους τέσσερις. Είμαστε πολύ ενδιαφέρουσα. Στο τέλος του 14. Και ζωηρή κουβέντα. Τώρα μην το κρίνει ο κόσμος αυτό, κύριε Κέλλα. Αφού θέλετε να τα ακούσετε, θα τα ακούσετε. Ο κόσμος το κρίνει. Για το 14 θα κρυθεί η ώρα και το 15. Όχι, μια λέξη για να απαντήσει να μην φύγει. Αν ήταν καλύτερα, λέει το 14 από τώρα. Το 14 ήταν καλύτερα. Ήταν καλύτερα. Υπήρχε μια καλύτερη προοπτική. Από εκεί και μετά γίνανε λάθη. Είναι η ώρα να διορθωθούν. Πολύ ωραία. Η κλίση πέμπτη και η έκτη αξιολόγηση. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους τέσσερις. Σε 2-3 λεπτά στο στούντιο η κυβερνητική εκπρόσωπος, κυρία Όλγα Γεροβασίλη, για την οποία περιμένουμε και τα δικά σας ερωτήματα στο 34 89 08 και στο διαδίκτυο. Σε 2 λεπτά επιστρέφουμε.